Και είπαμε, Αναστάση, εκτός από τις ειδήσεις οι οποίες συνδέονται με την διασπορά του κορονοϊού και ένα θέμα στο οποίο ασφαλώς θα επανέλθουμε, η επικαιρότητα σήμερα ξεκινά, θα μπορούσαμε να πούμε, από την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ως προς τον τεχνικό ή μη διάλογο, μια παρέμβαση η οποία έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Η ελληνική πλευρά τη διαψεύδει, η τουρκική πλευρά την υιοθετεί. Ποια είναι η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτά τα γεγονότα? Κοιτάξτε, καταρχάς είναι γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά επικίνδυνη αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας εναντίον της Ελλάδας. Και βέβαια γίνεται μια προσπάθεια από πολλές πλευρές αυτή η επιθετικότητα να περιοριστεί στενά στο ελληνοτουρκικό επίπεδο. Και το λέω αυτό για να απαντήσω και στην ερώτηση που βάλατε. Εμείς με αυτή την τακτική του περιορισμού της διαμάχης ανάμεσα Ελλάδας και Τουρκίας λέμε απερίφραστα ότι δίνει συγχωροχάρτη τόσο στην ληστρική, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω, παρουσία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πρώτα απ' όλα των στόλων των στρατιωτικών δυνάμεων Αμερικής, ΗΠΑ και Ρωσίας, και δευτερευόντως Κίνας και άλλων μεγάλων δυνάμεων. Μέσα από αυτή τη λογική, αν δεν το δούμε σε αυτό το πλάνο, τότε πραγματικά... Ναι, στην ευρύτερη εικόνα της περιοχής. Στην ευρύτερη εικόνα. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις Στόλτεμπεργκ, που η Ελλάδα τις απορρίπτει και η Τουρκία τις υιοθετεί, δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό το μπράντε φέρ, αν θέλετε, μεταξύ αλήθειας και ψέματος γίνεται στοιχείο παραπλάνησης τόσο του ελληνικού λαού αλλά και των λαών της άλλης περιοχής. Θα σας πω μόνο ένα απλό παράδειγμα για το αν υπάρχει επικοινωνία ή δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Η θέση δική μας είναι ότι αυτή η επικοινωνία και η επαφή και ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι καθημερινός. Τη στιγμή που η Ελλάδα με την Τουρκία φτάνουν στα πρόθυρα ενός πολέμου, μικρού ή μεγάλου επεισοδίου, όπως ήθιστε να λένε, θερμό επεισόδιο, την ίδια στιγμή στα επιτελικά γραφεία του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες και αλλού και στα στρατηγεία του, στους ίδιους χώρους, στις ίδιες αίθουσες, τόσο Έλληνες στρατιωτικοί αλλά και διπλωμάτες, όσο και Τούρκοι, συγχρονίζονται καθημερινά, συνεργάζονται καθημερινά, ανταλλάσσουν απόψεις καθημερινά και σχεδιάζουν νέες επιθέσεις εναντίον άλλων λαών. Άρα, αυτό το στοιχείο το οποίο το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή παρουσιάζει, ότι η Ελλάδα θα επικοινωνήσει ή θα διαπραγματευτεί, αν θέλετε, σε επίπεδο τεχνικό, πώς το διατυπώνει εκεί πέρα που η Ελλάδα το απορρίπτει. Ναι, τεχνικές συνομιλίες. Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι παρά το πρόκρημα για να προχωρήσουν οι διεργασίες, όχι συνδιαχείρισης ή διαμοιρασμού, παραχώρησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων προς την Τουρκία, με αποκλειστικό σκοπό και μόνο την εκμετάλλευση αυτών των πλουτοπαραγωγικών πόρων που ανήκουν στους δύο λαούς, Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου, αν θέλετε να το δούμε λίγο ευρύτερα, από τα μονοπόλια που τα συμφέροντά τους εκπροσωπούν αυτές οι μεγάλες χώρες. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να παραπλανάται. Όσο τη λύση του προβλήματος η ελληνική κυβέρνηση την παραπέμπει στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δεδομένο ότι όποια λύση δοθεί θα είναι καταστροφική για τον ελληνικό λαό και για τον τουρκικό λαό. Άρα η μόνη διέξοδος δεν είναι άλλη από την άμεση αποχώρηση από αυτές τις συμμαχίες, τις γλυκοσυμμαχίες, όπως τις αποκαλούμε εμείς. Και είπαμε, Αναστάση, μέσα σε αυτή την γενική, συνολική, ευρύτερη εικόνα την οποία περιγράφεται, ορισμένα γεγονότα έχουν ασφαλώς την δική τους ιδιαίτερη σημασία, ας πούμε η στάση των Αμερικανών. Αυτοί από τη μια μαλώνουν τους Τούρκους για την στάση τους, ας πούμε, έναντι των θρησκευτικών μνημείων, ζητούν αυτοσυγκράτηση. Από την άλλη, ο κύριος Τραμπ φέρεται να συμπαθεί τον κύριο Ερντογάν. Οι Αμερικανοί επίσης έχουν εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Εκεί όλα δείχνουν ότι είναι
προσανατολισμένη στην εσωτερική πολιτική κατάσταση η αμερικανική ηγεσία δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη ευχέρεια διεθνών κινήσεων. Mm-hmm. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και εκεί υπάρχει διάσταση προφανώς μεταξύ της γερμανικής στάσης ή της γαλλικής στάσης. Όλα αυτά πώς κατά τη γνώμη σας εξισορροπούνται στην πραγματική εικόνα που έχουμε μπροστά μας? Καταρχάς να πούμε ότι κάθε χώρα, η κάθε μεγάλη χώρα αν θέλετε, η υπεριαλιστική δύναμη μεγαλύτερη ή μικρότερη, το πρόκειστο το οποίο υπάρχει στις επιδιώξεις είναι η κατοχύρωση των συμφερόντων των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων που εκπροσωπεί τα συμφέροντα. Άρα το ίδιο συμβαίνει για την Αμερική, το ίδιο συμβαίνει με τη Γαλλία, το ίδιο και με τις άλλες χώρες. Και αυτό το λέω γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει, αν θέλετε, θα μπορούσε ακόμα να δημιουργηθεί κανείς πανηγυρική ατμόσφαιρα όσον αφορά την υποστήριξη της Γαλλίας προς τα συμφέροντα της Ελλάδας κτλ. Φτάσαμε στο σημείο αυτό που πριν από κάποιους μήνες, αν θέλετε, το φετίχ αυτή τη ιστορία, τα F-35 για παράδειγμα, τα αεροσκάφη τώρα να έχουν πάει στην άκρη, να προβάλλονται τα Ραφάλ, οι αντίστοιχες φρεγάτες κτλ. Αυτά κοροϊδεύουν το λαό. Η κάθε χώρα ξεκάθαρα από αυτές υπερασπίζει τα συμφέροντά της. Αν ευκαιριακά τα συμφέροντά της ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδας, ίσως φανούν κάποια στοιχεία σύμπλευσης γεωπολιτικής. Επί της ουσίας όμως αυτό μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή αν μετακυληθούν αν θέλετε τα στοιχεία που συμφέρουν την κάθε χώρα. Όσον αφορά τώρα τα συγκεκριμένα που είπατε, βεβαίως και οι εκλογές στην Αμερική παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, στην Αμερική είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ομογένεια η ελληνική, η οποία αν θέλετε παρουσιάζεται κάποια ισχύ. Παρουσιάζει εκλογικό ενδιαφέρον για όλους. Ακριβώς. Είναι γνωστό και αυτό το βιώνουμε επαναλαμβανόμενο σε κάθε προεκλογική αμερικανική περίοδο, να βλέπουμε μια έξαρση του φιλελληνισμού από πλευράς αμερικανικών κυβερνήσεων, μια πρόσδεση στα άρματα κάποιων από τους προέδρους της ελληνικής ομογένειας, αν θέλετε μικρής ή μεγαλύτερης, και αντίστοιχα μια προβολή από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδας των πλεονεκτημάτων από αν που θα έχουμε αν θα βγει ο Α πρόεδρος ή ο Β πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι νομοτελειακά δεδομένο ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών όλες αυτές οι σκόπιμα καλλιεργημένες προσδοκίες διαψεύδονται όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι στην Ελλάδα, διαψεύδονται και αποκαλύπτεται ότι ήταν συνειδητός ο ρόλος των ελληνικών κυβερνήσεων και μέσων που καλλιεργούσαν αυτά, ούτως ώστε να υποστηρίξουν αυτό το στάθος που δημιουργείται εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τάχα θα έχουν υποστηρίξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν στεγνά και απόλυτα τα συμφέροντα των μονοπωλιακών τους ομίλων. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Απ' την άλλη πλευρά. Καλά, ο κύριος Τραμπ, με συγχωρείτε, ο κύριος Τραμπ το λέει κιόλας εντελώς απροκάλυπτα. Δεν χρησιμοποιεί ούτε την γλαφυρή ρητορική των δημοκρατικών. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως προεκλογικά την επόμενη αλλαγή της θέσης του να χαϊδέψει λίγο και τα αυτιά της ελληνικής ομογένειας. Όμως, απ' την άλλη πλευρά, οι ελληνικές κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση και η παρούσα της Νέας Δημοκρατίας έχουν παραχωρήσει στις ΗΠΑ. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, το σύνολο του ελλαδικού χώρου, και το λέμε αναλύοντας λέξη-λέξη την τελευταία συμφωνία που υπογράφηκε, την έχουν παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταστήσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις οπουδήποτε υπάρχει ελληνική στρατιωτική υποδομή, και λένε βέβαια μετά από συνεννόηση. Αλλά είναι αδιανόητο πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο το πόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν προσδέσει τη χώρα μας στο αμερικανικό και το νατοϊκό άρμα, και η επικινδυνότητα αυτή δεν είναι απλά ότι προσδέθηκε, είναι ότι αυτές οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως οι υπάρχουσες Σούδα και οι υπόλοιπες είναι επιθετικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα το σύνολο της χώρας μας να υπόκειται σε μια στοχοποίηση από τις αντίπαλες δυνάμεις που κυρίως είναι η Ρωσία, το Ιράν και άλλα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός να εκφράσει μια απέτηση, και αυτή η απέτηση θα πρέπει να είναι δυναμική. Η απέτηση αυτή θα πρέπει να είναι η άμεση αποχώρηση
από αυτές τις καταστροφικές τόσο για τον ελληνικό λαό όσο και για τους άλλους λαούς της περιοχής συμμαχές. Εδώ και τώρα να αποχωρήσει η Ελλάδα από αυτές τις συμμαχές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Κύριε Παπαναστάση, μια τελευταία ερώτηση σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το θέμα. Η κρίση αυτή με την Τουρκία, η οποία όπως γνωρίζετε έχει λάβει και στρατιωτική διάσταση, δεν είναι μόνο η διπλωματική πολιτική αντιπαράθεση, βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδόν ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Ο κύριος Τσαβούσογλου λέει ότι το Roots Race θα παραμείνει στην περιοχή άλλους τρεις. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά είμαστε σε μια πολύ μεγάλη, πολύ παρατεταμένη κρίση, ίσως η πλέον παρατεταμένη που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις περαιτέρω? Δηλαδή υπάρχει και ανησυχία της κοινής γνώμης και πολιτικό πρόβλημα αντικειμενικά. Κύριε Ψαλιδόπουλε, είναι γεγονός ότι είναι όντως μία από τις μεγαλύτερες σε εξέλιξη κρίσης, ας την ονομάσουμε έτσι, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες και από πλευράς χρόνου αλλά και από ένταση, αν θέλετε. Οποιαδήποτε στιγμή, και αυτό νομίζω πως δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος, υπάρχει πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου που είναι λίγο εξοραϊσμένος ο όρος θερμό επεισόδιο. Μιλάμε για πολεμική αναμέτρηση. Ενέργεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς απολειών, πρώτα σε ανθρώπινες ζωές και δεύτερον σε υλικά και σε υποδομές. Ένα τέτοιο γεγονός, μια και μιλήσατε για την προοπτική αυτής της κατάστασης, είναι παραδεκτό πλέον ότι δεν θα μετρήσει τι κατέλαβες, τι πλήγματα επέφερες, αλλά θα είναι το πρόκλημα στο να οδηγηθεί η Ελλάδα και η Τουρκία, και εδώ ακριβώς αυτό το στοιχείο είναι που δίνει, αν θέλετε, τη σημαντικότητα αυτής της πιθανότητας, να οδηγηθούν σε μια γαλλική πόλη και να έχουμε σε μια ελβετική πόλη, στην Γενέβη, στην Ζυρίχη ή κάπου αλλού, και να έχουμε νέες συνομιλίες, όχι συνδιαχείρισης, αλλά παραχώρησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από πλευράς μας προς την Τουρκία, με τις ευλογίες, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, τόσο των ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ ακριβώς είναι το στοιχείο που καμιά κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάσει τις προβλέψεις της θάλασσας του 1982, κάνοντας παιχνίδια και βάζοντας πλάτη τις εμπεριαλιστικές επιδιώξεις στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή δυστυχώς είναι η προοπτική. Κύριε Παπαναστάση, να περάσουμε και σε ζητήματα της εσωτερικής περισσότερο επικαιρότητας. Στις 14 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τα σχολεία. Φαίνεται ότι η κοινή γνώμη ανησυχεί ιδιαίτερα, ιδίως για τον συχνοτισμό ο οποίος θα δημιουργηθεί αντικειμενικά μοιραία στις σχολικές αίθουσες. Πώς κρίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα την προετοιμασία της εκπαίδευσης να επαναλειτουργήσει, ιδίως σε αυτές τις συνθήκες? Κοιτάξτε, τα σχολεία θα ξαναλειτουργήσουν, και αν θέλετε πρέπει να ξαναλειτουργήσουν. Και πρέπει να ξαναλειτουργήσουν. Αυτό που είναι ανησυχητικό δεν είναι η λειτουργία των σχολείων. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η κυβερνητική πολιτική. Προχθές υπόθηκε από εκπροσώπους της κυβέρνησης, χρησιμοποιήθηκε, αν θέλετε, μια φρασούλα η οποία είναι πολύ σημαντική και θα σας την αναφέρω. Κάθε μέτρο, είπαν, κρίνεται από την εφαρμοστικότητά του. Και αν θέλετε, αυτή ακριβώς η φράση είναι η φράση που εξηγεί την παλινοδία της κυβέρνησης, το ότι βάζει στη ζυγαριά όρους όπως είναι κόστος και όφελος. Δηλαδή η λέξη εφαρμοστικότητα δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτό ακριβώς. Το κόστος που έχουν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον λαό σε σχέση με το όφελος που θα έχουμε για το κεφάλαιο, τα πρωτόκολλα τα οποία θα εφαρμοστούν. Άρα η κυβέρνηση, και το έχει δείξει και στην πράξη, τα πρωτόκολλα, τα επιστημονικά, τα οποία εκπορεύονται από τους επιστημονικούς φορείς της χώρας, τους αρμόδιους, να κρίνουν την πορεία εξέλιξης της πανδημίας, τα κάνουν λάστιχο. Τα κάνουν λάστιχο κοστολογώντας τα.
Αυτό ακριβώς είναι αυτό που μας ανησυχεί. Βλέπουμε τις αντιφάσεις που υπάρχουν στο θέμα του ανοίγματος των σχολείων και των μέτρων, τα οποία θα πάρει κυβέρνηση. Για παράδειγμα, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης δεν διστάζουν να υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο να παστώνονται, να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, 25 μαθητές για παράδειγμα σε κάθε τμήμα, παρά να κάνουν μάθημα σε 15 τμήματα. Και το λέω αυτό για να θυμίσω ότι τον περασμένο Ιούνιο, όταν είχαμε μηδενικά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, τα σχολεία άνοιξαν με 15 μαθητές τον καθένα. Σήμερα που έχουμε μια τεράστια σημαντική έξαρση, η κυβέρνηση ακριβώς στη μέθοδό της να λαστιχοποιεί τα πρωτόκολλα, δεν διστάζει να προτείνει ότι είναι ιδιαίτερα υγιεινό για τους μαθητές, τις οικογένειές τους, αλλά και το λαό ευρύτερα, το να είναι 25 μαθητές. Πάντως, πού θα έκαναν μάθημα εκεί, είπαμε, Αναστασία, διότι είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σχολεία σε 3 μήνες, 6 μήνες. Κύριε Ψαλιδόπουλε, λύσεις υπάρχουν και το παραδέχτηκε και η ίδια η κυβέρνηση. Μόνο που αυτές οι λύσεις εντάσσονται σε αυτό που προανέφερα, στο κόστος. Όταν η κυβέρνηση, κατά έναν τρόπο αφαίρετο, θα παραδεχτούμε, κοστολογεί την λήψη των μέτρων σύμφωνα με τις επιταγές της επιστημονικής κοινότητας, για να είναι απολύτως εξασφαλισμένοι οι μαθητές, αλλά και αυτοί που είναι πίσω από τους μαθητές, οι γονείς τους, οι παππούδες τους, οι οικογένειές τους. Ναι, όλο το κοινωνικό περιβάλλον. Σε 10 εκατομμύρια την ημέρα, σημαίνει πως λύση υπάρχει. Μόνο που η λύση αυτή κοστίζει και η κυβέρνηση δεν σκεμμένα, σκόπιμα, δεν διαθέτει αυτά τα χρήματα, διαθέτοντάς τα όμως κάπου αλλού. Όπως είδαμε τους πακτολούς των χρημάτων να διαθέτει για παράδειγμα στα μεγάλα ξενοδοχεία και όχι στα μεσαία και τα μικρά, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Άρα χρήμα διατίθεται. Το χρήμα αυτό μόνο πάει για την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι της υγείας του λαού μας. Αυτό ο εργαζόμενος, η απλή λαϊκή οικογένεια, τα φτωχά νοικοκυριά πρέπει να το κατανοήσουν και να διεκδικήσουν αυτό ακριβώς που τους αναλογεί. Το δικαίωμα στη ζωή, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε γι' αυτό, κύριε Ψαλιδόπουλε. Δικαίωμα στη ζωή δεν είναι ένα θεωρητικό σενάριο. Αυτό το οποίο βιώνουμε είναι μια πραγματικότητα. Ακούμε για νεκρούς καθημερινά. Ακούμε για εκατοντάδες φορείς που προφανώς είναι πολύ περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και οι αντίστοιχοι δείκτες που πολλαπλασιάζουν τους διαπιστωμένους φορείς με τους πραγματικούς, και γνωρίζουμε ότι η πανδημία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς καλπάζει. Και είπαμε, Αναστάση, να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας αυτή με αντικείμενο τις αναμενόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου προετοίμασε την τοποθέτησή του εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως, έτσι όπως θα οργανωθεί φέτος, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το ενδιαφέρον είναι ακριβώς αυτές οι οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πώς κρίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα τις εξελίξεις αυτές? Ο λαός μας, κύριε Ψαλιδόπουλε, λέει μια παροιμία: είχες Γιάννη, τύχα πάντα. Παλιά παροιμία. Παλιά παροιμία. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να αφουγκραζόμαστε, και αυτό πραγματικά το κάνει με πολύ βαθιά συνέστηση της υποχρέωσης του Κομμουνιστικού Κόμμα, την λαϊκή φωνή, την λαϊκή σκέψη, την λαϊκή απέτηση. Οποιονδήποτε απλό εργαζόμενο άνθρωπο, αν ρωτήσετε για το τι σημαίνουν, και όχι τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τι σημαίνουν αυτές οι εξαγγελίες, θα σας πει καθαρά μία λέξη: μας κοροϊδεύουν. Σε κάθε έκθεση Θεσσαλονίκης συμβαίνει το ίδιο. Συνέβαινε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας. Κοροϊδεύουν το λαό. Σε κάποιους άλλους είναι απόλυτα συνεπείς. Και το λέω αυτό γιατί. Πότε και μετά από αυτή την συγκεκριμένη, την επερχόμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα αυξηθούν οι συντάξεις, θα μειωθεί η φορολογία, θα καλυφθούν οι νοσοκομιακές και υγειονομικές ανάγκες του λαού μας, θα βελτιωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πανάκριβα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφοράς, με συγχωρείτε,
που αυτό το πάστομα είναι αυτό ακριβώς, ένα από τα στοιχεία που επιτείνει την διάδοση του κορονοϊού. Αυτά τα στοιχεία, ποιο θα βελτιωθεί? Η απάντηση είναι κανένα. Μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης και της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, θα δούμε πραγματικά να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΣΕΤ. Το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε τα έψημα, μετεκλογικά βέβαια, όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία, όπως εκφράστηκε και η προσμονή ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του ΣΕΤ. Αυτό ακριβώς θα δούμε. Δεν πρόκειται για τον λαό να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, ναι. Και αυτό το πράγμα, αυτές τις συνθήκες, ο κόσμος τις κατανοεί, τις ερμηνεύει και εμείς τον προτρέπουμε να το κάνει αυτό το στοιχείο διεκδίκηση. Είναι στο χέρι του, έχει τη δύναμη, πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, ότι έχει τη δύναμη αυτή την κατάσταση να την αλλάξει, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τις ερχόμενες γενιές. Γιατί βλέπουμε σήμερα, χθες είδαμε να ανοίγουν οι πύλες των πανεπιστημίων για χιλιάδες μαθητές. Οι προσδοκίες και η χαρά είναι τεράστια. Η ίδια χαρά θα υπάρξουν να πάρουν και το πτυχίο τους. Και μόνο εκείνη την ημέρα θα συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και οι οικογένειές τους ότι όλη τους η ζωή είναι πλέον ένα ντουβάρι. Ένα ντουβάρι που οι μόνες πόρτες θα υπάρχουν θα είναι αυτές που θα τις ανοίγουν οι επιχειρήσεις, που θα θέλουν εξειδικευμένους και πτυχιούχους εργαζόμενους με μισθούς πείνας να παράγουν πλούτο για να πλουτίζουν αυτοί οι επιχειρηματίες και οι υπόλοιποι, όχι απλά να φυτοζωούν. Ίσως ούτε αυτό δεν μπορούν να επιτύχουν. Αυτό είναι το μήνυμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μας ανησυχεί πάρα πολύ, το Κομμουνιστικό Κόμμα στέκεται απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, τις αναδεικνύει και καθημερινά με απόλυτη συνέπεια και συνέστηση της ευθύνης των 100 χρόνων ιστορίας που κουβαλάει, ενημερώνει τον λαό μας, τους εργαζόμενους. Κύριε Παπαναστάση, ευχαριστούμε για τη συνομιλία αυτή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας.